Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Thank you. Θα ήθελα θεωρητικά να σας ρωτήσω, αν ερχόσασταν το Σεπτέμβριο και σας λέγανε ότι πλέον θα αγωνίζεστε απευθείας στο ανώτερο επίπεδο, θεωρείτε και θα το θέλατε ότι η ομάδα είναι έτοιμη ή κάθε πράγμα πρέπει να γίνει στον καιρό του με τη σωστή διαδικασία? I think when you get to this stage and you win the games that we won, we need to take the challenge into the next level. Then we will see that we need to improve for sure. That we need to do a few more things, 100%. But in the short period of time that we work together with these players, I cannot ask for more. It's outstanding. I mean, the way that the players behave, the way the players train, how they listen, how they try, how they represented the country in this period is fantastic. So we'll see. Time. You know what? Now rest. I need a rest. The players need a rest. We got to the limit. I promise you. There were players today that they play to the last bit of the effort that they could make. And winning the way we won with that game from Petros at the end is the last bit that we needed to celebrate all together. The cherry on the top, yeah, of the cake. I was looking for that. I know. I didn't remember the cherry. It's okay. I want to see the strawberry. The cherry. Όταν είσαι λοιπόν, μας λέει ο προπονητής, σε αυτό το επίπεδο και προσπαθείς να κερδίσεις τα παιχνίδια και μετά κοιτάς πώς θα πας να ανέβεις επίπεδο την επόμενη πρόκληση. Πρέπει να βελτιωθούμε φυσικά και πρέπει να κάνουμε και καινούργια πράγματα 100%. Το σύντομο χρονικό όμως διάστημα που είναι με τους παίκτες του δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά τους, από τις προπονήσεις τους, από το πώς ακούνε, από το πώς προσπαθούν και από το πώς εκπροσώπησαν τη χώρα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Θέλουμε χρόνο, αυτή τη στιγμή χρειάζονται όλη ξεκούραση. Έχουν φτάσει όλη η ιστορία τους και ο προπονητής, αλλά σήμερα υπήρχαν παίκτες που παίξανε με τις τελευταίες ρανίδες που είχαν της προσπάθειας. Το τελείωμα όμως αυτό από τον Πέτρο το Μάνταλο ήταν πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα απόψε. Hello.